Συγχαρητήρια για τη μεγάλη νίκη. Φαντάζομαι ότι την είχατε ανάγκη μετά από δύο ήττες με Βιλερμπάν και Ερυθρό. Αυτά τα παιχνίδια πάντα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Μπορείτε να μας περιγράψετε τι σημαίνει για εσάς το να κερδίσετε με τέτοιο εμφαντικό τρόπο και χωρίς το Βεζένκο? Νομίζω κάναμε το καλύτερο μας παιχνίδι από την αρχή της σεζόν. Αν όχι το καλύτερο, ένα από τα καλύτερα μας παιχνίδια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βγάλαμε σε μια τόσο σημαντική καμπή τη σεζόν για μας, που όπως είπες και εσύ προχωρήσαμε από δύο ήττες και θέλαμε να ανακάψουμε. Βγάλαμε μια αντίδραση και μια τόσο καλή εικόνα και χωρίς τον Σάσα, ο οποίος είναι ένα πάρα πολύ βασικό δανάζι της ομάδας. Είναι ένας ωραίος τρόπος για να κλείσουμε επίσης το πρώτο κομμάτι της σεζόν και να πάρουμε αυτοπεποίθηση και καλή διάθεση, αν θέλεις, και momentum για να συνεχίσουμε δυνατά το νέο έτος. Αυτή τη στιγμή τρέχεται ένα σερί 10-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι κάτι το οποίο το συζητάτε στα αποδυτήρια, σας δίνει αυτοπεποίθηση? Όχι, να σε προλάβω, όχι. Η αλήθεια είναι ότι το πιο σημαντικό παιχνίδι είναι πάντα το επόμενο. Δεν έχει σημασία τι έχει γίνει στα προηγούμενα. Και έτσι το κοιτάμε και έτσι προσπαθούμε να μπαίνουμε στο κάθε παιχνίδι. Δεν έχει σημασία. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι δύο ομάδες που πάντα όταν αναμετρούνται δεν μετράει η προϊστορία, δεν μετράει το τι έχει δει μέχρι εκείνη τη στιγμή στη σεζόν. Και πάντα το επόμενο παιχνίδι είναι αυτό που μένει και αυτό που θυμάται ο κόσμος. Οπότε εμάς ο στόχος μας είναι να ερχόμαστε να παίζουμε με τον Παναθηναϊκό, είτε εδώ είτε στο ΣΕΦ, και να διεκδικούμε την νίκη πρώτα για το καλό της ομάδας και την επιτυχία της ομάδας, μετά για τον κόσμο και μετά για τη δικιά μας την ψυχολογία. Καλή χρονιά, ευχαριστώ.